Καλησπέρα, άλλο ένα σύντομο NSTV, άλλη μια σύντομη εκπομπή στο πολιτικό μας κομμάτι αυτή τη φορά. Μαζί μου, όπως βλέπετε, ο Γιάννης Καλιάνος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νοτίου Τομέα Αθήνας. Κύριε Καλιάνο, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Να μιλάμε στον ελληνικό, μια και γνωριζόμαστε. Βεβαίως, βεβαίως. Και ιδιαίτερα στη δουλειά σου. Την καλησπέρα μου. Χριστός Ανέστη, βέβαια, για όλο τον κόσμο, γιατί είχαμε και τον Πάσχα λίγες μέρες. Με υγεία και αγάπη. Εν αναμονή του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, αύριο για το πώς θα είναι η νέα κανονικότητα προσωρινά. Πριν από λίγο μου είπες εκτός αέρα ότι είχες μια τηλεδιάσκεψη με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Είχαμε κάτι νέο επ' αυτού? Εντάξει, συζητήσαμε, έχει τεθεί σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά στην παιδεία από τον υπηαγωγείο μέχρι και τον πανεπιστήμιο, δηλαδή όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ένα φιλελεύθερο, εξαιρετικό νομοσχέδιο, το οποίο λύνει πολλές παθογένειες του παρελθόντος, ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά δείχνει ότι η χώρα μας εναρμονίζεται με πολλές έτσι, αξιόλογες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν δώσει έτσι, βαρύτητα μεγάλη στο σύστημα της παιδείας τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τις πρώτες έτσι, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις, είτε θετικές είτε και αρνητικές ενδεχομένως, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει, έχουν τεθεί σε διαβούλευση και έχουν διαβάσει όλο το κείμενο. Προτάσεις νέες έρχονται συνέχεια. Δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το τελικό κείμενο. Ωστόσο, νομίζω ότι οι βασικοί πυλώνες έχουν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, με το πώς θα γίνουν καλύτερες οι συνθήκες εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο, που ενδεχομένως να δίνεται και η δυνατότητα να μπαίνει μια ξένη γλώσσα, δηλαδή τα αγγλικά, να γίνουν κάποιες δραστηριότητες στα αγγλικά στα παιδάκια του δημοτικού, του νηπιαγωγείου, με συγχωρείς. Στη συνέχεια, από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να πειραματιστούν με επιστήμες τις οποίες δεν τις είχαν δει στο παρελθόν, δεν είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν. Γίνεται αξιολόγηση των καθηγητών. Αργότερα πηγαίνουμε στις τάξεις του λυκείου, όπου πραγματικά μιλάμε για κάτι πάρα πολύ αξιόλογο, δηλαδή επανέρχονται τα πειραματικά και τα πρότυπα λύκεια, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές με εξετάσεις να μπαίνουν στα πρότυπα λύκεια και να ενδυναμώνουν και άλλο τις γνώσεις τους σε αυτά τα σχολιά. Και μέχρι και το πανεπιστημιακό επίπεδο, που λύνονται πάρα πολλές παθογένειες του παρελθόντος, από το πώς θα γίνεται το μάθημα, από τα συγγράμματα μέχρι και τις πριτανικές εκλογές, πώς και γιατί θα γίνονται και με ποιο τρόπο και όλα αυτά σχετικά. Πάντως, νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή βάση. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής αρκετά έντονες αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν αρκετά έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο ή από τους πολίτες οι οποίοι διαβάζουν διαβούλευση. Νομίζω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής κινούμαστε στο κινήτιο του συγκεκριμένου νομοσχέδιου σε ένα πολύ σωστό πλαίσιο, σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση που αγκαλιάζεται από το 95% τουλάχιστον των Ελλήνων πολιτών. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα για να μπορούν να ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες ακριβώς τι γίνεται μέρα με τη μέρα. Ακούστηκε, πρέπει να σου πω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και εμένα ως Γιάννη Καλιάνο με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Παράδειγμα, διαβάσαμε σε πολλές εφημερίδες σήμερα ότι καταργούνται 2 ώρες από τα καταλόγια θρησκευτικά στην 5η και 6η Δημοτικού. Και μάλιστα συγκεκριμένα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, λοιπόν, της τηλεδιάσκεψης, ρώτησα την Υπουργό αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί διαβάζοντας εγώ το νομοσχέδιο, το μελέτησα πάρα πολύ καλά και με τους συνεργάτες μου, δεν είδα κάτι τέτοιο. Και μου είπε λοιπόν ότι πράγματι αυτά δεν ισχύουν, που έχουν βγάλει κάποιες συγκεκριμένες εφημερίδες, κάποια συγκεκριμένα site, ότι έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να καταργήσει, για παράδειγμα, τα θρησκευτικά, τις ώρες των θρησκευτικών, την εκμάθηση των θρησκευτικών στην 5η και 6η Δημοτικού. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάποιες αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και μάλλον σίγουρα για fake news, τα οποία απλά πια έχουν κρατήσει και αηδία. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο επανέρχεται και η διαγωγή στους τίτλους, στα πολιτήρια λυκείου κτλ. Κάτι το οποίο είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Δημήτρη. Επομένως, θα υπάρχει πλέον η διαγωγή στα πολιτήρια των λυκείων και των γυμνασίων, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε πάλι σε μια προγενέστερη κατάσταση, η οποία ήταν και πιο φυσιολογική κατά τη γνώμη μου. Διότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό και έτσι εξαιρετικά ρεαλιστικό
στον τίτλο σπουδών να αναγράφεται και η διαγωγή του μαθητή. Γιατί ο μαθητής δεν έχει να κάνει μόνο με την, αν είναι καλό στη φυσική, στη χημεία ή στα αρχαία, στα λατινικά. Φυσικά. Έχει να κάνει και με το γεγονός αν είναι και σωστός στις υποχρεώσεις του, και σωστός ως χαρακτήρας και σωστός ως άνθρωπος. Μάλιστα. Μου δώσεις μια πολύ ωραία πάσα σχετικά με την αντιπολίτευση. Θέλω να σου δώσω, να μου δώσεις μάλλον ένα ισοζύγιο. Από τη μία πλευρά είδαμε την αντιπολίτευση και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ να σας κρίνει σε δύο σημεία κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιπέτειας του κορονοϊού. Πρώτον, ότι δεν λάβατε μέτρα άμεσα μεγάλου ύψους, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να ληφθούν, να δοθούν περισσότερα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από την κυβέρνηση πολύ πιο σύντομα, ενώ η Νέα Δημοκρατία προτίμησε αυτά να τα απλώσει σε ένα λίγο μεγαλύτερο βάθος χρόνου, διότι δεν μπορούσε να δει και την επόμενη μέρα, η οποία με το καλό θα είναι μετά την 4η Μαΐου, και έγινε και μια κριτική για ένα θέμα το οποίο αποσύρθηκε, αυτό το θέμα με τα voucher της κατάκτησης των επιστημόνων. Νιώθεις σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι αν αυτή η κριτική είναι η μόνη κριτική στη διαχείριση της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, το ισοζύγιο είναι τουλάχιστον θετικό? Καταρχάς, στο πρώτο σκέλος την απάντηση την έδωσες μόνος σου. Δηλαδή, στο θέμα του που με ρώτησες στην αρχή για το ζήτημα των χρημάτων που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει, έπρεπε και υπήρξε ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ένας προγραμματισμός συγκεκριμένος, γιατί είχαμε έρθει αντιμέτωποι και ήρθαμε αντιμέτωποι όλοι οι Έλληνες πολίτες και όλος ο κόσμος με μια πανδημία. Φυσικά. Η οποία δεν είχε προηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο και δεν ξέρεις ακριβώς πώς σιγά σιγά θα γίνει η απόσβεση των αρνητικών συνεπειών της συγκεκριμένης παθογένειας. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της χώρας αυτή τη στιγμή όσα ταμιακά διαθέσιμα είχε στο πορτοφόλι της να τα δώσει την πρώτη εβδομάδα στους Έλληνες πολίτες, δηλαδή στους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν από το συγκεκριμένο το κορονοϊό, είτε αυτοί ήταν επιχειρηματίες, είτε ήταν εργαζόμενοι, είτε ήταν οτιδήποτε. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ λογικό να έχουμε ένα σχεδιασμό που σταδιακά, αναλόγως τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και αναλόγως τις ανάγκες των επιχειρηματιών και αναλόγως τις ανάγκες των εργαζομένων και όλων των ευπαθών ομάδων και όλων των ανθρώπων οι οποίοι περνούσαν δύσκολα οικονομικά, να έβαζε η κυβέρνηση ένα λιθαράκι ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει λίγο αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες. Άρα λοιπόν αυτό το πρώτο το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον άτοπο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει έξω και μοιράζει χρήματα. Αν έχουμε δει ακριβώς τα επιχειρήματά τους και αν έχουμε παρακολουθήσει τι ακριβώς λένε, βρίσκονται εκτός πραγματικότητας, λένε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν καν στο πρόγραμμά τους, λένε πράγματα τα οποία καν δεν είχαν υποθεί τα προηγούμενα χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουν τώρα εν μέσω πανδημίας και λένε όχι, όχι, πρέπει να δώσετε εκεί εκατομμύρια ευρώ και εκεί τόσα δισεκατομμύρια και εκεί τόσα εκατομμύρια και εκεί τόσα δισεκατομμύρια. Μοιράζουν άπλετα λεφτά στους Έλληνες πολίτες. Μακάρι να τα είχε η κυβέρνηση να μοιράσει, δηλαδή εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός και μακάρι και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα το έκανε. Αν είχαμε τόσα πολλά λεφτά ως χώρα να μοίραζε από 5.000 στον καθένα κάθε 15 μέρες. Δηλαδή κάτι τέτοια λένε στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο λόγος. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι ας είμαστε λίγο σοβαροί. Ήδη η κυβέρνηση έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά και σωστά μέτρα. Ήδη για παράδειγμα έχει υπάρξει συμμετοχή της χώρας μας στο QE με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχω εδώ για να τα θυμάμαι κιόλας γιατί είναι συγκεκριμένα και πολύ σωστά αυτά που έχουν γίνει. Για πρώτη φορά τα ελληνικά ομόλογα, Δημήτρη, γίνονται δεκτά ως ενέχειρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη έχουμε πάρει μέτρα άνω του 2,5% του ΑΕΠ για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη πανδημία, όταν την ίδια ώρα δεν έχουν ξεπεράσει τα οικονομικά, έτσι, που τα χρήματα που έχουν δώσει οι άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν έχει ξεπεράσει το 2% του ΑΕΠ τους την ίδια ώρα ως μέσος όρος. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε πολύ παραπάνω από τις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης και της Ευρωζώνης καλύτερα. Νομίζω ότι ήδη υπήρξε και ο δανεισμός 2,2% επιτόκιο στο 7ετές ομόλογο που δανειστήκαμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ θετικό στοιχείο όταν, για παράδειγμα, μέσω πανδημίας και δύσκολης οικονομικής κατάστασης και έκριθμης κατάστασης, η οποία αυτή την ώρα
επικρατεί στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο οικονομικής κατάστασης, όταν, για παράδειγμα, πριν από 1,5-2 χρόνια είχε δανειστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7ετές ομόλογο, είχε δανειστεί με 3,3 ή 3,5%, αν θυμάμαι καλά. Άρα είχε δανειστεί με χειρότερους όρους, όταν ήταν καλύτερη κατάσταση της οικονομίας εκείνη την ώρα. Επίσης, έχουμε δώσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες και εταίρους εταιριών συγκεκριμένων. Δώσαμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ με άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα με την επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως για παράδειγμα με την επιδότηση του επιτοκίου για τα ενήμερα δάνεια και άλλες τέτοιες, εν πάση περιπτώσει, ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση. Έχουμε δώσει ήδη τη δυνατότητα σε 35.000 ανθρώπους να βρουν δουλειά μέσω των θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν ήδη δημιουργηθεί και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν και στο μέλλον, μέσω του Υπουργείου, μέσω των διαφόρων Υπουργείων της χώρας μας, αλλά και από την κυβέρνηση. Έχουμε δώσει ήδη 800 ευρώ στους εργαζόμενους, το είπαμε αυτό και προηγουμένως, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δώσει ήδη για πρώτη φορά, μια ελληνική κυβέρνηση κοιτά τους μακροχρόνια ανέργους και σε 155 με 160.000 ανθρώπους, από αυτούς που αποτελούν αυτές τις ομάδες, τις οικονομικά δύσκολες ομάδες, περνάνε δύσκολοι άνθρωποι, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, τους έχουμε δώσει χρήματα και σε αυτούς. Έχουμε δώσει 600 ευρώ, το βάουτσερ που είπες προηγουμένως, και στους Έλληνες επιστήμονες. Άρα λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση με τα λιγοστά ενδεχομένως ταμιακά διαθέσιμα που έχουμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορεί να κάνει η Γερμανία, για παράδειγμα, ή άλλες οικονομικές δυνατές χώρες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, με τα αυτά, αλλά αρκετά καλά διαθέσιμα που έχουμε, νομίζω ότι κάναμε πάρα πολύ καλές κινήσεις. Την ίδια ώρα βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι θα έπρεπε να δώσουμε παραπάνω. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας από την σκοπιά της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, μπορεί να λέει το οτιδήποτε. Φυσικά. Μπορεί να λέει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και την δυνατότητα να δώσουμε και 1 εκατομμύριο ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη. Το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστές και να μπορούμε να πατάμε στα πόδια μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο άλλο που με ρώτησες για το θέμα των βάουτσερ, όταν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, Δημήτρη, της τάξης των 5 εβδομάδων σχεδόν, έχουμε κάνει τόσες θετικές ενέργειες ως ελληνική κυβέρνηση, έχουμε δώσει τόσα χρήματα στους Έλληνες πολίτες, έχουμε κάνει τέτοιες μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα μεταρρυθμίσεις στο θέμα των συντάξεων, στο θέμα των... για την, είχαμε το Atlas... που θα βγουν ηλεκτρονικά. Το Atlas, το ψηφιακό κράτος, η ψηφιακή σύνταξη, αυτό που είπα, η άλλη συνταγογράφηση. Έχουμε κάνει πολύ ισχυρές, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπήκε η χώρα στον επιταχυντή και έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σε άλλες καταστάσεις θα μπορούσε να έχει πάρει και 6 μήνες και 1 χρόνο για να γίνουν τέτοιες σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Κάναμε λοιπόν αυτές τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Δώσαμε αυτά τα λεφτά στους Έλληνες πολίτες. Κάναμε αυτό το σχεδιασμό το συγκεκριμένο. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω δύσκολων καταστάσεων, σίγουρα θα υπήρχε και ένα λάθος το οποίο θα έκανε συγκεκριμένη κυβέρνηση. Σίγουρα θα, μέσα στα 500 σωστά που έχει κάνει, σίγουρα όταν γίνονται τόσες γρήγορες δουλειές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τόσα πράγματα, τόσο γρήγορα, σίγουρα κάπου μπορεί ενδεχομένως να μην είναι και τόσο σωστό όσο θα έπρεπε. Καταλάβαμε το λάθος μας, καταλάβαμε ότι δεν ήταν τόσο ποιοτικά τα προγράμματα στα κέντρα τα συγκεκριμένα, στα ΚΕΠ. Καταλάβαμε ότι οι Έλληνες πολίτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες, οι πολίτες, οι επιστήμονες αυτής της χώρας θα πρέπει να έχουν καλύτερες γνώσεις ό,τι αφορά στους υπολογιστές, δηλαδή να τους παρέχει το κράτος καλύτερες γνώσεις εν μέσω των συγκεκριμένων ΚΕΚ. Και επομένως, με πρωτοβουλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, αποσύρθηκε το συγκεκριμένη διαδικασία και δόθησαν τα λεφτά αυτά ολόκληρα, τα 600 ευρώ, ούτε καν 400 και 200 που θα ήταν όποιος έκανε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, και τα 600 ευρώ στους Έλληνες επιστήμονες αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν το πήρε πάνω του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πήρε πάνω του, και νομίζω ότι έδωσε τη δυνατότητα και θα δώσει τη δυνατότητα στη συνέχεια πάρα πολύ γρήγορα να αξιολογηθούν και όλα αυτά τα κέντρα. Γιατί αυτά τα κέντρα, ας μην ξεχνάμε, δεν έκανε κάτι καινούργιο η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε την πορεία που είχαν διαγράψει αυτά τα κέντρα και επί της προηγούμενης κυβερνήσεως. Και αν θυμάσαι καλά, το 2016, το μήνα Οκτώβριο, βγήκε η τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και παραιτήθηκε, που ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δίνονται με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, δίνονται δουλειές στα ΚΕΚ της τότε εποχής, για να κονομάνε κάποιοι.
Και μάλιστα έγινε ένας ντόρος εκείνο το χρονικό διάστημα, βγήκε στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία, βγήκε στα κάγκελα τότε όλη η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τίποτα προφανώς, γιατί του θεώρησε ότι όλα αυτά ήταν φυσιολογικά και δεν έκανε τίποτα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας τώρα βγαίνει και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να οικονομήσει από αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για τον κύριο Βρούτσι, μιλάμε για έναν εξαιρετικό υπουργό, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πολύ σοβαρές, αξιόλογες, ρεαλιστικές, φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δείξει, έχει παράξει έργο, έχει δείξει, έχει εργαστεί και έχει δείξει αν είναι σοβαρός πολιτικός, αν είναι σοβαρός επιστήμονας και αν είναι ένας σοβαρός άνθρωπος ο οποίος μετρά και τη γνώμη των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να λέγω τέτοια πράγματα. Σίγουρα όμως πρόκειται για ένα λάθος το οποίο διορθώθηκε. Και εδώ είμαστε για να ακούμε τη φωνή των πολιτών και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Ναι. Δεν είμαστε ούτε ο Σούπερμαν, ούτε ο Μπάτμαν να τα κάνουμε όλα σωστά. Είμαστε Έλληνες πολίτες, Έλληνες πολιτικοί, μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, ένα υπουργικό συμβούλιο που αν μη τι άλλο, όταν παίρνεις 500 αποφάσεις μέσα σε 5 εβδομάδες, ενδεχομένως και η μία να είναι λανθασμένη. Ναι. Να μην είναι τόσο σωστή, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι να το διορθώσεις. Και το διορθώσαμε και νομίζω ότι πλέον είναι όλα καλά. Γιάννη, πριν μιλήσουμε λίγο για την επόμενη μέρα, όσο κανείς μπορεί να τη δει κοινωνικά και οικονομικά, σήμερα είχαμε ένα γκάλωπ το οποίο έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, από το πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά και στους θεσμούς γενικότερα στην κυβέρνηση και σε όλους τους θεσμούς, πλησιάζει το 70%. Είναι αυτό μια επισφράγηση του πολύ θετικού ισοζυγίου? Είναι από τις, ασφαλώς και είναι, αλλά είναι και από τις λίγες φορές που αυτή η χώρα, αυτοί οι πολίτες μάλλον, οι πολίτες αυτής της χώρας, νιώθουν ότι έχουν μια σοβαρή κυβέρνηση. Mm-hmm. Νιώθουν ότι έχουν ένα σοβαρό κράτος. Νιώθουν ότι έχουν ένα κράτος το οποίο βρίσκεται δίπλα και σκύβει πάνω από τα προβλήματά τους. Είναι από τις λιγοστές φορές που νιώθουν οι πολίτες ότι έχουν ένα πρωθυπουργό ο οποίος πραγματικά σέβεται τη γνώμη τους, σέβεται τα προβλήματά τους και προσπαθεί να δίνει λύσεις μέσα σε χρόνο τετέ. Άρα λοιπόν ασφαλώς και είναι επισφράγηση το συγκεκριμένο και ασφαλώς μακάρι τα ποσοστά αυτά να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα την επόμενη φορά που θα γίνει μια τέτοια έρευνα και οι Έλληνες πολίτες να είναι ακόμα πιο ικανοποιημένοι από τις αποφάσεις και τις ενέργειες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο αν σκεφτούμε ότι και την πανδημία είχαμε και τους Τούρκους οι οποίοι προκαλούν από την άλλη μεριά και στο Αιγαίο αλλά και στον Εύρο και την προσπάθεια των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών να εισέλθουν στον Εύρο από την περιοχή της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Άρα είχαμε δύσκολες καταστάσεις να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και βέβαια ήδη είχε μπει η χώρα σε μια έτσι κατεύθυνση θετική σε ό,τι αφορά στην οικονομία και σε μια έτσι συγκεκριμένη αναπτυξιακή κατεύθυνση με το γεγονός ότι θέλαμε να φέρουμε επενδυτές στη χώρα. Είχαμε κάνει εκείνες τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να γίνει ελκυστικά επενδυτικά, ελκυστική η χώρα μας ό,τι αφορά στα επενδυτικά σχέδια ξένων επιχειρηματιών και Ελλήνων. Αλλά μας έτυχε αυτό τώρα και πήγα λίγο πίσω κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, νομίζω ότι είμαστε δίπλα στους Έλληνες πολίτες. Από τις λιγοστές φορές, το ξαναπώ, που η ελληνική κυβέρνηση με τέτοια προβλήματα, με τέτοια εξωτερικά προβλήματα, γιατί δεν ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Ερντογάν που θέλει να στέλνει, μετανάστες στην χώρα μας. Δεν ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το γεγονός ότι ξεκίνησε μια πανδημία από την Κίνα και έχει θερήσει τόσους ανθρώπους με θύματα, με κρούσματα κτλ. Δεν ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό που ευθύνεται νομίζω ότι είναι άριστος μέχρι στιγμής. Γιάννη, για να κλείσουμε λίγο για την επόμενη μέρα, υπάρχουν και από διεθνείς οίκους και από την Τράπεζα της Ελλάδος και γενικά αναγνωρίζετε ότι θα μπούμε σε μια περίοδο ύφεσης, η οποία μπορεί να είναι στο καλό σενάριο από 6, τα σενάρια τα αρνητικά φτάνουν και στο 8%. Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα και αν έχεις την πεποίθηση, εγώ θα έλεγα αν έχεις και τη βεβαιότητα, γιατί είσαι κομμάτι της κυβέρνησης, ότι η κυβέρνηση πράγματι θα είναι δίπλα στους πολίτες για να περάσουμε και αυτό το σοβαρό εμπόδιο, το οποίο δεν θα είναι τριών εβδομάδων. Τώρα έρχεται λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο Δημήτρη, έχετε μια κατάσταση για την οποία πάλι δεν ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Έλληνες πολίτες. Θα έρθουμε αντιμέτωπη μια κατάσταση η οποία προκλήθηκε από μια πανδημία η οποία επηρέασε όλη την υφήλιο. Πράγματι, το 2020 θα είναι μια χρονιά ύφεσης. Δηλαδή, στα τέλη του 20, το Δεκέμβρη, θα δούμε ότι οι δείκτες θα είναι αρνητικοί. Το πόσο θα είναι η ύφεση και ακριβώς τι θα γίνει, μέχρι στιγμής δεν ξέρει κανείς να το πει. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάποιοι και από την Ευρώπη κτλ. Γενικότερα κάνουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Αλλά αν δεν δούμε αρχικά πότε θα βγει το εμβόλιο, πότε θα βγει κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ήρεμοι, δηλαδή και να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής πλέον και να εναρμονιστούμε με την πραγματικότητα την προηγούμενη, η οποία μας έχει λείψει ήδη, δεν μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις. Αν βρεθεί γρήγορα το εμβόλιο
και βρεθεί γρήγορα η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, θα το περνάμε αυτό το πράγμα σαν μια γρήπη, εν πάση περιπτώσει, εποχιακή. Δεν θα μας τρομάζει τόσο, δεν θα πεθαίνει τόσο κόσμος και επομένως δεν θα είναι τόσο άσχημα, τόσο κακά τα μηνύματα τα οικονομικά. Αν δεν βρεθεί νωρίς το εμβόλιο, δεν βρεθεί νωρίς η φαρμακευτική αγωγή και πάλι μπαίνουμε σε διαδικασίες καραντίνας και λίγο έξω και λίγο μέσα και λίγο κάτσε να αφήσουμε τα λουριά, κάτσε να τα ξαναμαζέψουμε, κάτσε να δούμε τι θα γίνει, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κακά τα μαντάτα σε ό,τι αφορά στους δείκτες ύφεσης στα ποσοστά που θα έχουμε στο τέλος του χρόνου. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής, επειδή ούτε οι ίδιοι λοιμοξιολόγοι, ούτε οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, πόσο μάλλον και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τους οικονομικούς δείκτες. Παρ' όλα αυτά όμως, σίγουρα η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες πολίτες. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Δεν είναι η πρώτη κρίση την οποία σκοπεύει να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η πολλωστή κρίση, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, έχουμε λύσει πολλά προβλήματα τα οποία αποτελούσαν παθογένειες από τα προηγούμενα χρόνια. Απέδειξε η κυβέρνηση ότι είναι καλά, στέκεται σωστά απέναντι στους Έλληνες πολίτες, παράγει έργο συγκεκριμένο, κάνει σωστούς σχεδιασμούς, στρατηγικούς σχεδιασμούς και νομίζω ότι θα το ελέγξουμε γι' αυτό. Πάντως, αν θες μια προσωπική άποψη, νομίζω ότι δεν θα είναι πια και τόσο κακά αυτά τα μαντάτα σε ό,τι αφορά στο οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, και ο τουρισμός σιγά-σιγά θα αρχίσει να εξελίσσεται έτσι και να αναπνέει η χώρα μας, γιατί ο τουρισμός είναι και η βαριά βιομηχανία της χώρας μας από τον Ιούνιο και μετά, και σιγά σιγά οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να έρχονται και σιγά σιγά και νέες θέσεις εργασίας θα βγαίνουν και σταδιακά θα ισορροπήσει πάλι το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή σιγά σιγά θα μπούμε σε μια πραγματικότητα. Σίγουρα όμως έχουμε δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα. Είναι σαν να παθαίνει ένας ποδοσφαιριστής, θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούν αυτή την ώρα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής να του γίνει ένα μαρκάρισμα και να πάθει ρήξη χιαστών, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει στην πραγματικότητα. 4-5-6 μήνες για να δούμε πάλι ότι είναι αυτός ο παλιός καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έβαζε τόσα γκολ τότε και θα πρέπει να συνεχίζει να βάζει και στη συνέχεια. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός η οικονομία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, την οποία θα πρέπει να τη βοηθήσουμε. Νομίζω ότι θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε πάλι, βέβαια, να δούμε τι ακριβώς. Ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα μετά από λίγο καιρό για να επέμβει και εκεί η κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη της κυβέρνησης, το έχει αποδείξει άλλωστε, και θα σκύψει πάνω από το προβλήμα των Ελλήνων πολιτών. Με φιλελεύθερες προτάσεις, με σωστές προτάσεις, με προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και τους επιχειρηματίες να μην διώξουν υπαλλήλους, με προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και τα ελληνικά νοικοκυριά να ανασάνουν και τις ευπαθείς ομάδες και τους οικονομικά ασθενέστερους. Θα είμαστε δίπλα δηλαδή σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Γιάννη Καλιάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο Γιάννης ο Καλιάνος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νοτιού Τομέα της Αθήνας. Σας ευχαριστούμε και καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ.